Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Εδώ λοιπόν παρεούλα για μια ώρα, έτσι. Δευτέρα σήμερα. Μια ωρίτσα λοιπόν θα φάμε χοντρή στα τόφια. Λοιπόν, Πάνος Ξανθόπουλος, Κώστα Τσιρόνη στη ρύθμιση ήχου και εικόνες. Και εμείς βέβαια, τι άλλο σας πούμε. Περιμέναμε χθες λοιπόν να μας κεράσει λόγω των γενεθλίων. Κώστα, ναι, να μας κεράσει κανένα τουλούμπα, κανένα μπακλαβά, κανένα κατά ύφο. Κονιάκ μας κέρασε, παιδιά. Κονιάκ, τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, δεν πάει στραγιά και αυτό. Λοιπόν, με κρύα καρδιά το κατεβάσαμε και αυτό, τι να κάνουμε, έχουμε συνέχεια, δεν τελείωσε τίποτα, έχουμε συνέχεια. Πάμε λοιπόν να δούμε, σήμερα όπως είπαμε γενέθλια για την ομάδα, για τον Τίτορμο, έτσι θα το πω, γενέθλια λοιπόν, άντε ρε Τίτορμε, 89 χρονών λοιπόν. Το μόνο που έχει ο Τίτορμος, τι έχει αρρώστια, μόνο πίεση έχει. Τα άλλα τα έχει περασμένα όλα, μόνο πίεση έχει ο Τίτορμος, παιδιά, 89 χρονών και έχει μόνο πίεση. Τα άλλα λοιπόν, τριγλυκυρίνια, χοληστερίνης, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, του έχουν φύγει όλα ο Τίτορμος. Ίσα ίσα που είναι και στα χάη του. Άντε λοιπόν Τίτορμε, να ξεπεράσουμε το Μητσοτάκη. Άντε να τροφάμε το Μητσοτάκη λοιπόν. 89 χρόνων παιδιά σήμερα. Ακριβώς 9 Μαρτίου του 1926, Τρίτη, βέβαια σήμερα η Δευτέρα έχουν αλλάξει μέρες. Λοιπόν, ακριβώς 89, ακούστε τώρα, γέρασε. Ένας μαγκουρίτσα λοιπόν, θα το δούμε τον Τίτορμο, αλλά ζει και βασιλεύει. Ζει και βασιλεύει πέρα. Παιδιά, και είναι ακμιότατος. Ακμιότατος. Αυτή σαν το Μητσουτάκι, τον κρατάει ο άλλος εδώ με μαγκούρα και τέτοια. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε λοιπόν αποτελέσματα. Αποτέλεσμα, ακούς, Εργοτέλης Βέρεια 0-1. Εργοτέλης Βέρεια. Φωνάζανε αυτοί και οι δύο λοιπόν. Είχαν από την Παρασκευή που βγήκαν οι διαιτητές, φωνάζανε. Και τι έγινε τελικά, τίποτα. Ούτε ο ένας είχε παράπονο, ίσως που είναι και καλή διαιτησία. 0-1, πήρε. Έλα μωρέ Κώστα τώρα, πάει το διάλογο τώρα. Άστα τώρα να μην τα λέμε τώρα αυτά τώρα λοιπόν. Τρίπολη Ατρόμητος. Βέβαια αυτό λίγο εμείς το θέλαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Θέλαμε το ισόπαλο λοιπόν, να ελπίζουμε σε κάτι καλό. Αν κερδίζαμε εμείς, έτσι. Αν κερδίζαμε λοιπόν, θα είχαμε σήμερα πανηγύρια. Και το κουστούμι βέβαια που είχαμε στο ράφτη, ακόμα παιδιά είναι τώρα, ξέρετε, είμαστε ακόμα, μας περιμένει για πρόβα. Μη αφήστε το λίγο, αφήστε το λίγο το ευρωπαϊκό κουστούμι λίγο στην κρεμάστρα, έτσι, θα, ο Φραγκοράφτης περιμένει λίγο να μας πάρει τα μέτρα. Αφήστε το όμως προσωρινά. Αν κερδίζαμε χθες, θα πηγαίναμε για πρόβα σήμερα. Α, το είχε με τις καρφίτσες έτοιμο λοιπόν, το είχε έτοιμο ο Φραγκοράφτης. Το είχε έτοιμο. Δεν κερδίσαμε όμως. Το αφήνουμε όμως στην κρεμάστρα για να δούμε αργότερα πώς θα πάνε τα αποτελέσματα. Δεν μας πήγε αυτό η ισοπαλία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει τώρα. Έδειξε ότι η Τρίπολη, παιδιά, είναι σίγουρη πλέον μέσα στα μπαράζ. Η Τρίπολη. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος τι θα κάνει. Τι θα κάνει ο Πετρελαιάς. Τι θα κάνει ο Πετρελαιάς από εδώ και πέρα για να βγάλει την ομάδα του στην Ευρώπη. Καλά, μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Παρόλο που έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Καλό. Πετρέλαιο λοιπόν. Μπα σε βάλε. Πετρέλαιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, 1-0. Η Καλονή που κέρδισε τον Πανιόνιο, έστω και στα τελευταία λεπτά. 1-0. Εδώ όλα. 1-0. Τι έγινε, τόσο φτωχολογιάρε. Έπεσαν 7 γκολ στη Λεωφόρο και τα άλλα ήταν λιγότερα γκολ. Ήταν λιγότερα. 1-1, 1-0. Τι έγινε, 5 γκολ πρέπει να ήταν όλα. Όλα πόσα είναι. 1, 2, 3, 4. Ναι, 5 γκολ. 5 γκολ σε όλη την αγωνιστική. Ναι, στο ένα παιχνίδι. Αυτά είναι λοιπόν. Λοιπόν, ασφαλώς το δικό μας, αφήστε τώρα έτσι, μην το λέμε και μας. Λοιπόν, ο Όφη βέβαια που έχασε από την Ξάνθη 0-1, πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια, παιδιά. Έχουν στενέψει τρομερά τα περιθώρια. Δεν υπάρχει περιθώριο. Ο Όφη ήδη, να σας πω κάτι, είναι στην Β' εθνική κατηγορία. Και κακώς η κριτική δεν έκανε αυτό που έκανε ο Άρης και δεν έκανε και η ΑΕ. Που έκανε και η ΑΕ. Κακώς, πολύ κακώς, θα έβγαζαν μια ομάδα, τους φλάθους τους έχει. Την έδρα του έχει, το γήπεδο του έχει, το όνομα του έχει, την ιστορία την έχει. Τράβα λοιπόν, τι περιμένεις ρε Όφη τώρα, αφού παράνομος, μια ζωή παράνομος είσαι. Τρία χρόνια στην παρανομία. Δεν έχεις ένα διάολο χαρτί μέσα σε εκείνο το ντουσιέ που δίνεις λοιπόν για διοδότης. Τράβα λοιπόν εκεί στην γάμα γη κατηγορία, κάνε το προθληματάκι σου. Τι θα πάει τώρα, τι θα πάει στη Β' τώρα, κατευθείαν θα πάει στη Β'. Εκτός και αν δεν δηλώσει Β' και πάει πάλι στη γάμα κατευθείαν. Μόνο έτσι.
Γιατί την Πέμπτη έχουν μια σύσκεψη κάτω στο Ηράκλειο προκειμένου να δουν τι θα κάνουν. Γιατί καταλάβανε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να μείνουν στην κατηγορία. Έτσι λοιπόν, παιδιά, Νίκη Βόλου και Όφη είναι στη Β' Εθνική Κατηγορία. Πάει, τελειώσαμε. Και. Ναι. Πάει για γάμο για να σβήσει τα χρέη. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι βέβαια το βραδινό, παιδιά, το 4-3 πραγματικά ήταν μια διαφήμιση του ποδοσφαίρου εκεί στο γήπεδο της Λεωφόρου. Βέβαια δεν το χαρήκαν οι Παναθηναϊκοί, οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν το χαρήκαν. Βέβαια από τις τηλεοράσεις το είδανε και τα λοιπά. Και βέβαια το παιχνίδι ο Πας Γιάννηνα, ο οποίος ήταν ο τυχερός, ο τυχερός από όλες τις μεριές. Από όλες τις μεριές. Λόγω που ήταν λοιπόν κλειστές οι πόρτες, λόγω του ένα, λόγω λοιπόν που η Νίκη Βόλου τα έχει παρατήσει, ο τυχερός της εβδομάδας, της αγωνιστικής, ήταν ο Πας Γιάννηνα. Το έκατσε λοιπόν από δύο μεριές. Καθόταν λοιπόν και περιμένει εμάς. Καθόταν. Και πήρε και το παιχνίδι με 0-3. Τρία γκολάκια χωρίς να υδρώσει. Τώρα, όσον αφορά τη βαθμολογία, βέβαια, παιδιά, ο Ολυμπιακός βέβαια με ένα αγώνα λιγότερο, το οποίο. Είδατε ο διαιτητής, Κώστα, ο Δελφάκης, πώς πέταγε την μπάλα της, πώς την πέταγε την μπάλα. Και πήγαινε, παιδιά, αν το προσέξετε, πήγαινε ακριβώς εκεί που έχει νερό. Δεν πήγαινε εκεί που ήταν στεγνό του γήπεδο. Έτσι, μου θύμισε. Ο Τρίφωνας δεν την πέταγε έτσι στο όπως την πετάει ο Τρίφωνας, θα την πέταγε διαφορετικά. Λοιπόν, για να σας πω και κάτι άλλο. Για, Κωστά, πάμε λίγο να δούμε λίγο το παιχνίδι του Πανατολικού με τον Ατρόμητο. Έτσι, να δούμε λιγάκι, να δούμε τι γήπεδο υπήρχε και μας λέγανε, μας παίξτε μπάλα, παίζετε η μπάλα. Εκείνη τη μέρα με τον Ατρόμητο. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται μέσα εδώ. Και μας βάλανε και παίζαμε. Το Ολυμπιακό δεν μπορούσε τώρα, παιδιά, να τον βάλει. Τώρα υπάρχει λοιπόν περίπτωση τα κολάν τα οποία φοράνε οι παίκτες του Ολυμπιακού από το νερό να μαζέψουν. Δεν μπορεί τώρα να παίξει ο Ολυμπιακός σε τέτοιο γήπεδο. Λες και εμείς δεν πήγαμε να παίξουμε. Εμείς δεν πήγαμε να παίξουμε λοιπόν εκεί πάνω. Και είδατε τι γήπεδο ήτανε. Το Ολυμπιακό τώρα δεν το. Αφήστε αυτά, έτσι. Δεν είμαστε τόσο πολλοί Αμερικανάκια. Θέλατε λοιπόν να μην δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, έτσι, να μην τα δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτό το γήπεδο που θα έδινε κάτι παραπάνω, έτσι, να είναι ξεκούραστο την Τετάρτη στο κύπελο. Αυτό θέλατε. Έτσι, και αφήστε τα άλλα τώρα. Αφήστε τα άλλα που τα λέει, δεν πάνε τώρα. Αυτά αφήστε τα. Αφήστε να πάει στο διάλογο. Πήγε τώρα ο διαιτητής και δεν έγινε το παιχνίδι. Τρεις μέρες. Α, γίνει τη Δευτέρα, ρε. Γιατί δεν έγινε τη Δευτέρα. Επειδή σε έχει αγώνα την Τετάρτη, τι λες εκεί, ορίστε, πάει εκεί, πάει, όπου έχει λοιπόν. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι, δεν είναι ότι είναι το καλύτερο γήπεδο, έτσι. Και θα σας πω και κάτι. Ακούστε τώρα. Από το Δεκέμβριο, παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα, γι' αυτό το γήπεδο. Από το Δεκέμβριο, η Επιτροπή Αδειοδότησης των Γηπέδων είχε κάνει έλεγχο σε αυτό το γήπεδο. Και μαζί με την εταιρεία κατασκευής του Χορτοτάπητα το βγάλανε κατάλληλο. Αλλά τι έγινε. Το θάψανε το θέμα. Επειδή ξέρετε λίγο πολύ είναι ακριτική ομάδα, είναι κοντά στα σύνορα, να μην είναι γυμνό λοιπόν από ομάδες ψηλά εκεί, δεν υπάρχει άλλη ομάδα και το θάψανε το θέμα. Με αποτέλεσμα να λοιπόν με τις βροχές και με τα χιόνια να δικείνεται αυτό το πράγμα. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, είδατε λίγο πολύ έτσι τι άλλες ομάδες παίζουν λοιπόν. Να δείτε ένα παιχνίδι, αν θα το δείτε λοιπόν με τον Αιγινιακό, να δείτε τι έγινε. Πιερικός Κώστα. Και οι 22 ποδοσφαιριστές, παιδιά, μπήκαν με άσπρες φανέλες και φύγαν με καφέ από τις λάσπες και όμως παίζανε εκείνη στη Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν πειράζει λοιπόν, δεν πειράζει. Θα το βρουν αργότερα. Ο Παναθηναϊκός βέβαια με 55 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ με 50. Ρε Άγγελε, έχασες τη δεύτερη θέση, έχασες την πρώτη, πήγαινες με 5 βαθμούς μπροστά και τελικά βρίσκεσαι λοιπόν με 18-15 βαθμούς πίσω. Έχασες το κύπελλο στην Κέρκυρα, έχασες το UEFA μέσα στην έδρα σου. Τι άλλο θες να χάσεις δηλαδή, ρε Άγγελε, τι άλλο. Έφτασε στην τρίτη θέση και ακόμα ευτυχώς σε πολεμάει, σε κυνηγάει ο Αστέρας. Ας του πάρει και την τρίτη θέση. Σε κυνηγάει ο Αστέρας. Και έχεις και δύσκολο πρόγραμμα. 42 βέβαια είναι ο Πανατολικός. Ευτυχώς δεν κουνηθήκαμε, παιδιά, παρόλο την ήττα δεν κουνηθήκαμε. Μένουμε λοιπόν σε αυτή τη θέση. 40 βαθμούς είναι
η Ξάνθη μαζί με τον ΠΑΣ και τον Ατρόμητο, αυτές οι ομάδες είναι οι τρεις οι οποίες έχουμε, αυτές τις ομάδες μας κυνηγάνε, παιδιά. Αυτές οι τρεις ομάδες και οι δύο μας έχουν και μέσα στην έδρα τους. Όπως είναι βέβαια την Κυριακή που παίζουμε μέσα στα Γιάννα και μεσοβδόμαδα πάμε στην Ξάνθη. Ακούστε τώρα πρόγραμμα. Πάμε στην... Και μετά έχετε καπάκι μέσα η Λιβαδιά. Αν δεν μας βάλουν και Σάββατο για να μας εξοντώσουν με τη Λιβαδιά, θα παίξουμε δηλαδή Κυριακή, Τετάρτη και Σάββατο. Να μας τελειώσουν. Μας τελειώσουν. Θα δούμε λοιπόν. Αυτές οι ομάδες έχουν 40. 34 βαθμούς είναι η Βέρεια, η Καλονή και η Κέρκυρα, 28 είναι ο Πανιόνιος, 27 ο Πλατανιάς, 25 Εργοτέλης, Λιβαδιά 22, Όφη 13 και η Νίκη Βόλου, βέβαια δεν υπάρχει Νίκη Βόλου, τέλος πάντων, ντάμπα λοιπόν την αναφέρουμε. Αυτά τώρα όσον αφορά το... Τώρα για τον διαιτητή, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, ας τα αφήσουμε να τα βρούνε οι υπεύθυνοι. Έτσι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Ας το παίξουν λοιπόν στο τέλος του πρωταθλήματος και αν θέλει βαθμούς ο Παναθηναϊκός, μπορεί λοιπόν να περάσει λοιπόν. Έτσι, ένα ευχάριστο απόγευμα ο Ολυμπιακός, αν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Αφήστε το, παιδιά. Έτσι, την άλλη Τετάρτη έχουμε λοιπόν την εμβόλυμη. Θα δούμε πού θα πάει. Το Πάσχα. Με τον Ομβιλία. Λοιπόν, με τον Ομβιλία. Φέρουμε το αρνί και παίξτε το όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλουμε. Ναι, μεγάλη Τετάρτη, παίξτε. Λοιπόν, τώρα ακούστε. Ρε παιδιά, να πω κάτι. Στο Θεό, έχει τόσους φιλάθλους η ΑΕΚ και είναι ομάδα η οποία ξεκίνησε από τη ΓΑΜΑ. 69.618 εισιτήρια πούλησε. 69.000 παιδιά, ακούστε. Δηλαδή ένα γήπεδο το οποίο δεν θα πέφτει καρφίτσα. Και αυτή η ομάδα βολοδέρνει, βέβαια λόγω χρέων, έτσι, λόγω χρέων, από ΓΑΜΑ, ΣΥΒΙΤΑ κτλ. Πώς θα γίνει αλλιώς το ποδόσφαιρο, ρε. Άμα δεν υπάρχουν ομάδες δηλαδή όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Ηρακλής, όπως είναι ο Άρης ακόμα, όπως είναι η Λάρισα, ο Βόλ, κάτι τέτοιες ομάδες. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν στην ΑΕ κατηγορία, τι περιμένεις τώρα. Με τον Ατρόμητο που κόβει 850 εισιτήρια μέσω όρο κάθε αγωνιστική ή τον Αστέρα Τρίπολης με 1100 κάθε αγωνιστική μέσω όρο. Περιμένεις λοιπόν να τα βγάλεις πέρα. Να γεμίσεις τα γήπεδα που του χρόνου, όπως είπα και την προηγούμενη εκπομπή, κατά 30% θα είναι πιο άδεια από ό,τι είναι φέτος. Κατά 30%. Τι να πω. Τα βλέπετε και μόνοι σας. 69.000 εισιτήρια. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι σχεδόν το γήπεδο είναι πλήρης, είναι γεμάτο. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Να σας πω κάτι. Αφήστε τις παλιοκούβεντες. Αφήστε τις παλιοκούβεντες για τον Πανελληνικό, έτσι. Αφήστε τα τώρα αυτά. Αφήστε τα τώρα. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, έτσι. Δεν τρέπεστε, αφήστε. Πάει στο διάλογο τώρα, εντάξει. Λοιπόν, όπως και εμείς πήγαμε και πήραμε στην Κέρκυρα το διπλό, δεν πήραμε διπλό στην Κέρκυρα. Πήραμε διπλό. Έτσι λοιπόν, έκαναμε πείραμα. Θυμάστε, κάναμε και εμείς πείραμα στην Κέρκυρα και πήραμε το διπλό. Έτσι λοιπόν, έκανε πείραμα και ο Γρηγορίου, έτσι δεν είναι, Κώστα μου. Ήρθε λοιπόν και ο Γρηγορίου, έκανε ένα πείραμα. Λοιπόν, πυρηνικοί επιστήμονες λοιπόν οι προπονητές. Πυρηνικοί επιστήμονες. Έκανε και αυτός το πείραμά του, ήρθε εδώ, σου πήρε το διπλό. Ας το αφήσουμε τώρα. Γιατί ξέρετε λίγο πολύ, τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε εσείς τώρα τι θέλω να πω, έτσι. Αφήστε. Λοιπόν, λέτε, φωνάζετε, κάνετε, έτσι το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Έχει, όταν χάνουμε ένα παιχνίδι, το χάσαμε. Πάει τελείως. Προχωράμε. Λοιπόν, να το ξεχάσουμε γρήγορα. Όσο γίνεται πιο γρήγορα, να πούμε απλά ότι είναι μια κακή παρένθεση, η οποία έγινε λοιπόν μέσα σε ολόκληρο το πρωτάθλημα, δεν είχαμε κάτι άλλο έτσι, εκτός από το κύπελο. Το κύπελο το βγάζουμε έξω. Εκεί λοιπόν το κύπελο δεν το θέλαμε, λοιπόν βάζαμε τα δεύτερα, παίζανε και το χάσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα μας ήρθε μια κακή παρένθεση. Προχωράμε και όπως είπα την άλλη εβδομάδα έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την πεντάδα, προχωράμε. Αφήστε τις μουρμούρες, αφήστε αυτά που ξέρετε και αυτά που δείτε, έτσι, γιατί βγαίνουν και παρά έξω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε, όπως είπα, τρεις μνηστήρες, μας κυνηγάνε για γάμο, να παντρευτούμε εκεί όλοι μαζί, εκεί να κάνουμε κονέ όλοι και αφήστε το λοιπόν. Πάμε, προχωράμε λοιπόν. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έγινε στο χθεσινό παιχνίδι, έτσι, τώρα. Θα μου πείτε, αν ήθελε
ο φίλος μας ο διαιτής μπορούσε να πάρουμε και τον βαθμό, έτσι, αν ήθελε να δώσει τον πέναλτι. Δεν το κατηγορούμε προς Θεού τώρα, έτσι. Αυτά δίνονται, δεν δίνονται, είναι στο χέρι του διαιτητού και εμάς δεν μας, εις βάρος μας δεν μας έχει δώσει, του Μαθρέκη Κουά πάνω κάτι άλλο, δεν μας τα έχει δώσει. Αφήστε τώρα, δεν βάλαμε κανένα παλικαρί στον γκολ, να μας τα κυρώσει προς Θεού. Προς Θεού. Αν και με την Κέρκυρα, θυμάστε, με την Κέρκυρα, η Κέρκυρα μας έριξε μια κατηγορία. Το θυμάστε αυτό, με τον Κουκουλάκι εδώ μέσα. Που βάλαμε λοιπόν τον γκολ, χτύπησε το δοκάρι, μάλλον χτυπάει στο δοκάρι μπάλα, ξαναγυρίζει, το βάζουμε και το ακυρώνει ο επόπτης τότε. Που μας τύχησε μια κατηγορία. Που μας τύχησε μια κατηγορία. Αυτοί οι δύο βαθμοί μας τύχησαν μια κατηγορία από την ομάδα της Κέρκυρας. Αλλά τώρα εντάξει, πάμε να δούμε λίγο. Άδειο το γήπεδο. Άδειο το γήπεδο, ένας λόγος παραπάνω. Και πρέπει να πούμε ότι η Κέρκυρα έκοψε τη φόρα του Πανατολικού και χάλασε και τα γενέθλια. Αύριο γίνεται 89 ετών η ομάδα του Αγρινίου. Είχε και ένα πανό σχετικό στο γήπεδο με τον κόσμο εκτός από την ημερομηνία ίδρυσης. Το βλέπουμε εδώ να δίνει το μήνυμά του λέγοντας ότι η θέση των φιλάθλων είναι εδώ. Και έτσι πολύ χάλασε... σωστά λένε. Και θα δούμε πώς χάλασε τα γενέθλια για την ομάδα του Αγρινίου. Πάρα πολύ καλό στον Κατζαριάν που έχει τότε την πρώτη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό της συνάντησης για την ομάδα της Κέρκυρας. Κεφαλιά του Μαρκόφσκι μπλοκάρει σταθερά ο γκολκίπερ του Πανετολικού Ράφαλ Μπρακάλι από φάουλ του Λεάλ. Εδώ κοιτάξτε τι ωραία κράτησε την μπάλα ο Μαρκόφσκι. Έκανε μια στροφή, έβγαλε τον Κατζαριάν στην πλάτη σχεδόν της άμυνας του Πανετολικού. Έκανε μια ωραία προσπίση πάνω στο Μαλεζά ο δανεικός από τον Ολυμπιακό ποδοσφαιριστή της Κέρκυρας. Το σουτ στην αριστερή γωνία του Μπρακάλι 0-1 στο 17ο λεπτό. Ξανά εδώ το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο μισοεπιθετικός της ομάδας της Κέρκυρας. Ο Πανετολικός δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα. Εδώ είναι ο Γοδόη, ο οποίος σουτάρει εύκολα ο Κουτζαβασίλης, ο οποίος είχε αρκετές επεμβάσεις, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών ήταν σχετικά εύκολες. Λεάλ, φαλτσαριστό σουτ, πάρα πολύ ωραίο. Μπρακάλι διώχνει σε κόρνερ. Ο Νίκο Μαρτίνες εκτελεί το φάουλ και πάλι ο γκολκίπερ της Κέρκυρας λέει όχι. Μπλοκάρει σταθερά στο 37ο λεπτό. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος που και αυτό ξεκίνησε με ευκαιρία της Κέρκυρας και πάλι με τον Κατζαριάν. Το σουτ του οποίου πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Μπρακάλι. Εδώ είναι η μεγαλύτερη στιγμή για τον Πανετολικό. Από το γύρισμα του Κάπελ, κοντρόλ από τον Άλβες, σουτ από το Φωτάκι όμως, η μπάλα στα σώματα και απομάκρυνση. Πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει η διπλή προσπάθεια του Κουτζαβασίλη, μπλόκαρε το φάουλ του Ρισκουγέδα. Ο Θεοδωρίδης προσπαθεί να απειλήσει και πάλι για τον Πανετολικό με στημένο στο 76ο λεπτό. Θεοδωρίδης πέρασε ως αλλαγή με το εξωτερικό σουτάρι, πέφτει στην αριστερή γωνία και αφού η μπάλα δεν βρήκε σε κανένα σώμα και μπλοκάρει και πάλι ο γκολκίπερ της Κέρκυρας. Στο 83ο λεπτό, ακόμη μια ευκαιρία με το σουτ του Φωτάκη, η μπάλα κοντράρει, προλαβαίνει να γυρίσει έγκαιρα την πορεία του σώματός του Κουτζαβασίλη και μπλοκάρει. Και στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, μια φάση που προκάλεσε αντιδράσεις και από τον Μάκη Χάβου, ο οποίος είπε: κάποιοι ενοχλούνται που είμαστε ψηλά. Ο Περικλής θα μας πει αν το χέρι αυτό δίνεται. Είναι ακούσιο. Κοντά ο διαιτής είναι σε τέτοια θέση το χέρι που μπορεί να το δώσει, γιατί βλέπω το έχει σε τέτοια θέση, επαναλαμβάνω, που σταματά την μπάλα. Υπάρχει πέναλτι, το οποίο κακώς δεν σημειώθηκε. Πάντως η κίνησή του Περικλή εμένα μου δείχνει ότι το είδε και λέει παίζεται, έτσι. Αυτό φάνηκε από το replay. Μήπως θεώρησε ότι βρήκε σάγκη πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι. Μπορεί αυτό ο διαιτής, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Άδειο το γήπεδο. Άδειο το γήπεδο, ένας λόγος παραπάνω. Και πρέπει να πούμε ότι η Κέρκυρα έκοψε τη φόρα του Πανατολικού και χάλασε και τα γενέθλια. Αύριο γίνεται 89 ετών η ομάδα. Μιλάμε για πολύ δροσιά, μιλάμε για το μεγάλο, το γίγαντα ρε παιδί μου, το πύραυλο Τέξας. Όλα τα ράι είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Για πολύ δροσιά, γίγας Τέξας αγνώ. Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά παιδί μου. Ναι μαμά. Γίγας Τέξας αγνώ. Μεγάλε, είσαι και ο πρώτος. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντι Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν
με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά, αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410 57539, Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Μένοντας λοιπόν λίγο ακόμα στο παιχνίδι, να πούμε παιδιά ότι είδατε ένα ξενέρωμα χθες, έτσι. Ναι, ε, ένα ξενέρωμα. Όσοι λοιπόν χρυσές δουλειές έκανα χθες. Καφενεία, καφετέρης λοιπόν, χρυσές δουλειές παιδιά. Χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές. Γεμάτα τα πάντα. Γεμάτα. Σε ορισμένα λοιπόν μέχρι καφάσια που μπύρες είχαν λοιπόν και καθόνταν ο κόσμος. Σε ορισμένες καφετέρειες. Λοιπόν, αυτά φρόντισε λοιπόν ο φίλος μας ο Κοντονής. Να σας πω, ο Κοντονής ξέρει από ποδόσφαιρο αλήθεια. Είναι, τι είναι ο Κοντονής, τι ήταν ο Κοντονής, μηχανικός δεν ήταν, ξέρει από ποδό, άμπαλος είναι. Πού να του πάει στο νου τώρα, τι γίνεται στα ποδόσφαιρα, τι γίνεται, ό,τι του λένε λοιπόν, κάνει και αυτός. Ο Κοντονής, έγινε φίρμα ο Κοντονής, μέσα σε ένα μήνα, ο Κοντονής λοιπόν. Τέλος πάντων, να πω κάτι στο φίλο μας του Χάβο, έτσι, ήρθε ο Γρηγορίου Χάβο, έτσι, λοιπόν, σου έκανε το πείραμα αυτό που λέει το 3-5 αυτό και εσύ δεν πήρες καμ... Δεν μυρίστηκες τίποτα. Δεν πήρες καθόλου μυρωδιά. Δεν μυρίστηκες τίποτα. Μαλαχά φωνάζεις, διαμαρτύρεις. Τι διαμαρτύρεις. Βγήκες τη μία φορά, λοιπόν σου έφτιαγε το γήπεδο στο Μανθραγικό. Έτσι, τώρα σου έφτιαγε λοιπόν ο κόσμος. Τι άλλο σου έφτιαγε, τι άλλο σου. Θα τα πούμε πιο κάτω, βέβαια, έτσι. Γιατί καν δεν μυρίστηκες. Εμείς κριτική κάνουμε, έτσι, δεν κάνουμε παράπονα, έτσι, ούτε μαλώνουμε, έτσι, ούτε σας μαλώνουμε, γιατί αντίθετα, μπορούμε να πούμε σας ευχαριστούμε που μας φέρετε 42 βαθμούς. Μέχρι τώρα. Έτσι, απλά κάνουμε κριτική. Δεν πήρες χθες, από ό,τι έδειχνε λοιπόν, γιατί, να σου πω για την αλήθεια, δεν πήγαν, ήρθαμε γήπεδο, βλέπαμε. Κατάλαβες τίποτα. Έκανε αλλαγές εκείνους λοιπόν, έβαζε επιθετικούς και τα λοιπά. Σε μαρκάριζε, είχε λοιπόν πιάσει στενά του Μαρτίνες, ο οποίος καταλαβαίνει και στα λέγαμε αυτά. Στα λέγαμε την Παρασκευή. Θυμάστε τι σας είπαμε την Παρασκευή, τι είπε στα αποδυτήρια στους ποδοσφαιριστάς. Ότι αν πιάσουμε τα τρία αυτού του Πανατολικού και περιορίσουμε το γρήγορο παιχνίδι το οποίο κάνει ο Πανατολικός, τελειώσαμε. Πήραμε λοιπόν το παιχνίδι. Σας τα λέγαμε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι. Αυτοί οι 42 βαθμοί, τους οποίους έχετε φέρει προς τους ποδοσφαιριστές, το λέω έτσι, και στον προπονητή και τα λοιπά. Αλλά και το καλό ποδόσφαιρο που έχετε παίξει έτσι σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, πριν βγάλουμε έξω δύο παιχνιδάκια τώρα τα τελευταία και τα λοιπά. Κοίτα να δείτε, λοιπόν, σας φέρνει ευθύνες, Σας φέρνει ευθύνες. Γιατί, να σας πω κάτι,
Δεν μπορεί ξαφνικά να μας πείσετε ότι από το 10 φτάσατε στο 0. Δεν μπορείτε έτσι ξαφνικά να μας το πείτε. Δεν μπορείτε. Εμείς βέβαια θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν την Κυριακή πώς θα παίξετε στα Γιάννα. Και αν λοιπόν δούμε ότι πραγματικά είναι ένας διαφορετικός Πανετολικός, θα πούμε τι έφταιγε ρε Πούστη, τι έφταιγε, τι έφταιγε. Να ήταν λοιπόν καταραμένη μέρα. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Εκτός και αν κάνουμε κυλίτσα. Προκυλάκι όπως λέμε. Εκτός και αν κάνουμε κυλίτσα. Αν κάνουμε κυλίτσα, μέσα στο πρόγραμμα είναι παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Στο πρόγραμμα είναι. Κάθε ομάδα θα κάνει λοιπόν και την κυλίτσα της, κάνει το προκυλάκι της, έτσι. Αρκεί να μην είναι λοιπόν σαν του μπάγκαλου. Να μην είναι κοιλιά σαν του μπάγκαλου και τραβήξει πολύ. Τι να κάνουμε. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά τώρα, να σου πω κάτι. Χθες οι ποδοσφαιριστές του Παναλικού και οι 14 ήταν απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι, έτσι. Αλλιώς τους είχαμε συνηθίσει, έτσι. Αλλιώς λοιπόν, ίσως αυτό που λέει ο Χάβος να έχει δίκιο. Ότι χάσανε έναν συναδελφό τους, το 12ο παίχτη που είναι ο Κόσμος. Ίσως τον χάσανε. Λοιπόν, παίζαμε με 11 καθ' αυτού χθες. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κόσμος του Παναλικού ούτε ο 12ος είναι, ούτε λοιπόν. Να μην το πω. Λοιπόν, ο Κόσμος του Παναλικού είναι κάτι άλλο. Αλλά θα πω και κάτι όμως ότι τα μάτια. Των 2.500 φιλάδων που κάθε φορά πηγαίνουν στο γήπεδο, ήταν εκεί η Χάβο μου. Και στους ποδοσφαιριστές, ήταν εκεί. Μπορεί να μην ήταν λοιπόν με το σώμα του, ήταν εκεί όμως, σας παρακολουθούσε. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε και εσείς να βγάλετε κάποιο τσαμπουκά, όπως έχετε βγάλει πολλές φορές. Δεν τον βγάλατε χθες. Δεν τον βγάλατε. Μας θυμήσατε λίγο, μας θυμήσατε λίγο το παιχνίδι που κάνατε πέρυσι με την Καλονή μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι. Αδράνια. Όχι αδράνια, φυσιολογική, κουραστική, δεν ξέρω. Αυτά τώρα, εμείς βέβαια, και να σας πω κάτι άλλο. Όταν παίζετε καλό ποδόσφαιρο και κερδίζετε, το Προεδρείο έβαζε το χέρι στην τσέπη και σας έδωνε κάτι τριαντάρικα. 30.000 λοιπόν, πήρατε κανένα 2-3 τριαντάρικα. Τώρα λοιπόν που δεν παίξετε καλά, βγάλετε και εσείς από το συμβόλαιά σας, τα παχουλά συμβόλαιά σας, 30.000 και πες του Προεδρέ. Εμείς δεν παίξαμε καλά, δεν ήμασταν σε μέρα. Ήταν η μέρα μας, μαύρη, όπως είπαμε και στην αρχή. Πάρε και από εμάς 30.000. Πρόστιμο στον ίδιο μας τον εαυτό. Αλλά πού. Η απομάκρυνση του ταμείου λέει, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Όχι, για να είστε δίκαιοι με τον εαυτό σας το λέω. Να είστε δίκαιοι. Τότε, Πρόεδρε, δεν παίξαμε. Πάρε 30. Πρόστιμο. Εκτός και αν του πείτε, τ' άλλο. Θα φέρουμε τους βαθμούς που χάσαμε ή από τα Γιάννα, από την Ξάνθη. Εντάξει, τότε πάμε πάνω. Τότε πάμε πάσο. Το αφήνουμε και περιμένουμε. Αν μπορείτε και φέρετε λοιπόν 4 βαθμούς από αυτά τα δύο παιχνίδια, πάμε πάσο. Αλλά ο πρόεδρος, από ό,τι παίζετε, τα ρίχνει. Έχετε παράπονο. Λοιπόν, να σας πω τώρα, αλλά να σας πω κάτι. Πού μυαλό ρε παιδιά. Ποιος να σας αφήσει μυαλό, πέστε μου. Ποιος να σας αφήσει μυαλό να παίξετε ποδόσφαιρο. Πού μυαλά. Αφού κάθε μέρα οι εφημερίδες, κάθε μέρα οι εφημερίδες, τα site, λοιπόν, τα ραδιόφωνα, φεύγει εκείνος, ο Ολυμπιακός ζητάει εκείνον, ο Παναθηναϊκός ζητάει εκείνον, η Μπαρτσελόνα ζητάει εκείνον, λοιπόν, ο Μποταφόγκο ζητάει εκείνον. Τι πράγματα είναι αυτά. Πού να σας αφήσουν μυαλά να παίξετε μπάλα. Παιδιά είστε. Δεν κατηγορούμε, παιδιά είστε. 20 άρικα, 30 άρικα. Λοιπόν, τα μυαλά σας πραγματικά παίρνουν αέρα όταν ακούνε τέτοια πράγματα. Πού να σας αφήσουν μυαλά. Έχουν βαλθεί τώρα ένα μήνα τώρα που μας έχει περάσει. Λοιπόν, εκείνος θα πάει εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σήμερα πάλι οι εφημερίδες να γράφουν λοιπόν για τον Μαρτίνες, να γράφουν τώρα άλλα τώρα για τον Μπεχαράνο, να γράφουν για τον Τζεκουέλε, να γράφουν λοιπόν ένα σωρό πράγματα. Πού να σας μείνει μυαλό να παίξετε ποδόσφαιρο. Πού να σας μείνει. Σας τα έχουν πάρει. Και λίγο, δεν θέλει και πολύ. Έτσι, το νεανικό μυαλό, το παιδικό, γιατί είστε ακόμα παιδιά, έτσι δεν θέλει και πολύ, να πάρει τα πάνω του. Να φύγει πάνω από τη σκούφια, πώς λέμε. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα. Πάμε στο Χάβο να δούμε. Πάμε να δούμε τι δηλώσει έκανε ο Χάβος, ο οποίος είπε στη διακοπή βέβαια και στον κόσμο, ήταν η μεγάλη
μεγάλη δικαιολογία την οποία έδωσε ο... Γιατί για τις άλλες ομάδες χάβου μου, για τον Εργοτέλη παραδείγματος χάρη, για τον Εργοτέλη δεν ήταν λοιπόν η αποχή του κόσμου και το αυτό. Για την Ξάνθη στον Όφη δεν ήταν η αποχή και το... Δεν ήταν, δεν έπαιζε εκεί. Ε? Ή για τις άλλες ομάδες λοιπόν και τα λοιπά. Δεν ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πείτε αφεντικό. Ό,τι πείτε αφεντικό. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε λέει, να βρούμε ρυθμό. Λοιπόν, δεν θέλουμε, λέει, ακούστε τώρα. Ενοχλεί κάποιους. Η παραμονή μας λέει εκεί ψηλά ενοχλεί κάποιους. Λοιπόν, θέλουμε να ονομάσει αυτούς τους κάποιους. Γιατί δεν τους ονομάζεις και το αφήνεις αόριστα, αοριστία κτλ. Βρήκανε λέει τώρα που δεν είχε κόσμο και τα λοιπά να κάνουν λέει το κονέ τους ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να μην πηγαίνει καλά ο Πανατολικός ή μάλλον να έχει φασαρίες εσωτερικές ο Πανατολικός, οικογενειακές. Ποιοι είναι αυτοί, πέστε μου. Πες το Χάβο, γιατί δεν το λες. Τουλάχιστον σου φημίζεσαι, τουλάχιστον ότι τα βγάζεις προς τα έξω. Τι είναι αυτοί, δημοσιογράφοι, παράγοντες, εξωδιοικητικοί παράγοντες, διαιτησία. Ποιοι είναι αυτοί, ποδοσφαιριστές. Πες το μας, γιατί το αφήνεις επα... Πετάς λοιπόν μια κουβέντα και τελείωσε η δουλειά. Να μας πεις ακριβώς ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να έχει η οικογένεια του Πανατολικού να έχει ανακατοστούρες. Λαϊκά το λέω. Να έχει ανακατοστούρες. Πες το, γιατί δεν το λες. Και το αφήνεις αόριστα. Και βέβαια συνεχίζει ότι εμείς λέει θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι και εμείς τι θέλουμε. Το αντίθετο. Και... Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ ειδικά δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Είπε κανείς ότι δεν θέλουμε να είναι ενωμένη ομάδα. Είπε κανείς. Ορισμένοι λέει ότι προσπαθούν να βγάλουν πρόβλημα λέει από την ομάδα για να έχουν να λένε. Τώρα. Τρέχα γύρι. Να πω κάτι, ποιος να είναι τώρα. Να είναι ο Κουμπορούλας. Ποιος να φταίει τώρα. Πέστε μου παιδιά, ποιος να φταίει. Να φταίει ο Βαΐτσας. Εσείς πέστε μου. Αοριστείς. Και εγώ μπορώ να πω, ο διαιτητής έκανε αυτό, γιατί τα έκανε εκείνο, γιατί του μίλησε ο Τάδε να μην δώσει τον πέναλτ από πάνω, του σφύριξε κλέφτηκα. Μπορώ να πω ό,τι θέλω. Αοριστείς όμως θέλω. Από τη μία λοιπόν μας φταίει το γήπεδο της Τράκης, από την άλλη λοιπόν μας φταίει η διακοπή και τα λοιπά και προχωράμε. Και στο λέω και πάλι, δεν μαλώνουμε, έτσι. Κάνουμε κριτική. Πες ότι ήταν μια άσχημη μέρα και πέρασε, τελείωσε δηλαδή. Τα έχουν αυτά όλες οι ομάδες. Τι να πούμε. Λοιπόν, τώρα να πούμε και το Γρηγορίο και πριν να τελειώσουμε, να πούμε και στο Γρηγορίο, που, ο οποίος λέει με 40 βαθμούς έχουμε μείνει κατηγορία. Πραγματικά λέει δύο φορές οι διακοπές που είχαμε, η μία δεν μας πήγε καλά, η άλλη μας πήγε, ναι, η μία ήταν, ναι, παραφάγατε η μία, τώρα σας πήγε καλά. Άμα την έχανε και αυτή, θα έλεγε ότι δεν μας πήγε και αυτή η διακοπή. Έλα, ρε Γρηγορίο, τώρα πήρε το διπλό τώρα και μας λες αρλούμπες. Αρλούμπες μας λες. Άντε, τέλος πάντων. Το 3-5-2 λέει, αυτό που σας είχαμε πει, μας βγήκε σε καλό και θα δούμε, λέει, ανάλογα με τους αντιπάλους, αν θα το εφαρμόσουμε σε άλλες ομάδες. Έπαιξε ρόλο, λέει, και ο κόσμος, ο οποίος δεν ήταν στο γήπεδο. Και βέβαια το διπλό αυτό λέει μας χαροποίησε και τα λοιπά. Τώρα το τι έγινε μέσα στα ποδητήρια δεν λέγεται παιδιά, χαμός. Οι παίχτες εκεί, οι παράγοντες, προπονητικό team, με μπουκάλια νερά, με πορτοκαλάδες, ο ένας έλουζε τον άλλον, λες και πήραν λοιπόν τον τελικό κυπέλο, το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι έκαναν. Πανηγυρισμούς μέσα στα ποδητήρια, ο χαμός έγινε. Και ειδικά όταν γύρισαν και στην Κέρκυρα, αλλά τέλος πάντων, χειρότερο από τους Ηρακλείδες. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε. Λοιπόν, να σας πω κάτι τώρα. Έχουν επαναστατήσει παιδιά οι κάτοχοι των διαρκείας. Έχουν επαναστατήσει. Πω, χαμός γίνεται. Δεν φταίει όμως τίποτα, ρε παιδιά, η ΠΑΕ Πανατολικός. Φταίει τίποτα η ΠΑΕ Πανατολικός σε αυτό το θέμα. Δεν φταίει τίποτα. Πιστεύω ότι δεν φταίει. Στα κουντουνί πέστε τα. Ή μάλλον στους μεγάλους θα τα πείτε. Που για όλα φταίνε οι μεγάλοι. Και όταν λέμε μεγάλοι θεωρητικά ομάδες. Αυτοί. Είδατε λοιπόν τίποτα. Έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς με το γηπεδάκι μας. Κανένα πρόβλημα.
Πετάμε ένα βιγκαλικό μέσα, το πληρώνουμε. Το πληρώνει ο πρόεδρος. 1500 ευρώ. 2000 ευρώ. Έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς? Φταίει τίποτα η δικιά μας ΠΑΕ που δεν παίξαμε και λοιπόν έχετε επαναστατήσει σήμερα? Έχετε δίκιο, ναι, με το εισιτήριο διαρκείας. Αλλά και τι να γίνει όμως? Γιατί φανταστείτε να πει ο Κοντουνής ότι και την Κυριακή, που βέβαια εμείς καλύτερα να μας πει την Κυριακή δεν παίρνουμε χωρίς φιλάθλους, έτσι, γιατί πάμε στα Γιάννη να παίξουν και οι γενιώτες χωρίς φιλάθλους, αλλά δεν πιστεύω, θα πει λοιπόν, θα περιμένει το παιχνίδι της Τετάρτης και αν καλώς πάνε, όλα πάνε καλά, θα πει λοιπόν με κόσμο την Κυριακή. Έτσι θα γίνει, παιδιά, να ξέρετε ότι αν πάρει καλά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή θα έχουν κόσμο τα γήπεδα. Και βέβαια κερδισμένα θα είναι τα Γιάννη. Κερδισμένα θα είναι τα Γιάννη. Αλλά εδώ τώρα τι να κάνει. Εκτός αν θέλει η ΠΑΕ, αυτό που είπαμε και εμείς στην περασμένη εκπομπή, αν θέλει η ΠΑΕ Πανατολικός και πάμε σε αυτά τα περιβόητα μπαράζ, και πήρε παιδιά ένα παιχνίδι, δεν θα το πληρώσετε. Ένα παιχνίδι, γιατί σας το λέω και πάλι ότι υπάρχει μια περίπτωση να κυκλοφορήσουν μήνυ διαρκείας για αυτά τα παιχνίδια των μπαράζ, όπως είχαν γίνει και πέρυσι σε πολλές ομάδες. Αν γίνει λοιπόν, να πει ένα παιχνίδι, δεν το πληρώνετε. Αν θέλει να είναι λοιπόν, να τα έχει καλά με τον εαυτό της και βέβαια με τους πελάτες. Γιατί αυτός που αγοράζει λοιπόν το διαρκείας είναι πελάτης. Αν θέλει να τα έχει καλά. Που και πέρα όμως δεν φταίει τίποτα. Τώρα φωνάζεται με το δίκιο της, φωνάζεται. Αλλά τι να κάνει. Δικό της δεν ήταν στο χέρι, στο δικό της χέρι λοιπόν, να πει μπέστε μέσα λοιπόν κτλ. Εντάξει, με το δίκιο σου. Πάμε τώρα. Να σας πω κάτι, ο Άλβες δεν έχει τίποτα, λοιπόν κανονικά. Είναι λοιπόν αυτός έχει κεφάλι σιδηροκέφαλος, δεν είναι τίποτα. Έτσι, μην νομίζετε τίποτα. Έτσι, είναι βουκεφάλος, πώς λέγαμε, δεν μαθαίνει τίποτα. Μπήκε λοιπόν λιγάκι, ναι, βγήκε λοιπόν και εντάξει είναι το παιδί. Με τα Γιάννα το παλικάρι είναι μια χαρά. Έτσι, θα παίξει. Θα σε ελπίσουμε ότι κάτι θα δούμε, γιατί βλέπουμε ότι σύγησε κάπως. Έτσι, ήταν λοιπόν η κοιδά, να μην πούμε ότι είναι, ξέρεις τώρα. Έτσι, μία φέγγι, μία αυτό. Πάρε λοιπόν, μα έχει βάλει κανένα γκολάκι τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια, τα τρία παιχνίδια τα οποία έχουμε τώρα πανωτά σε αυτή την εβδομάδα. Και να σας πω και κάτι, ότι πιστεύω ότι την Κυριακή, τουλάχιστον ο Πανατολικός, στις 5 και 4 το παίζουν παιδιά στον Μπας Γιάννα, 5 και 4 την Κυριακή, θα έχει, ναι, θα ετοιμαστούν εδώ τώρα, θα πάνε, δεν ξέρω αν θα δεχτεί οργανωμένος, ακόμα λοιπόν σήμερα Δευτέρα είναι, αν θα δεχτεί οργανωμένος ο Πας Γιάννα, αλλά μεμονωμένα άτομα εδώ από το Αγρίνιο μπορούν να πάνε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, μεμονωμένα άτομα. Τώρα για οπαδική μετακίνηση δεν πιστεύω, γιατί είναι και έτσι λοιπόν τα πράγματα, αν ανοίξουν οι πόρτες, έτσι, αν ανοίξουν οι πόρτες. Είναι έτσι τα πράγματα, είναι τόσο πολύ που δεν πιστεύω. Τώρα με γιοταχή, λοιπόν. Αυτό μπορεί να πάτε. Κανονικά δεν πρέπει να ανοίξουν. Ή δεν ανοίξουν. Όχι, εμάς, γι' αυτό είπα και εγώ. Κανονικά εμάς μας συμφέρει να μην ανοίξουν. Ωραία. Να παίξουν και τα Γιάννα χωρίς κόσμο. Όπως παίξαμε εμείς. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε, παιδιά, 500 χιλιάρικα έχασε από αυτή την αγωνιστική, μισό εκατομμύριο, η Super League. Από όλα τα εισιτήρια των γηπέδων. 23.000 τόσα έκοψε λοιπόν στον πρώτο γύρο με τα ίδια παιχνίδια. Και ήταν και νίκη Βόλου στο πρώτο γύρο, εντάξει, τα λοιπά. Λοιπόν, με τα ίδια παιχνίδια έκοψε λοιπόν 23.000 εισιτήρια. Έχασε αυτή την αγωνιστική σύνολο η Super League μισό εκατομμύριο. Και ειδικά τώρα που ρέει, που πέφτουν λοιπόν τα ευρώ από τα παντζάκια λοιπόν από όλες τις ομάδες. Τώρα ήταν το πιο ωραίο πράγμα ήταν. Να σας πω κάτι. Την διαιτησία ποιος την πλήρωσε τώρα? Την πλήρωσε ο Κοντονής? Την πλήρωσε το Υπουργείο, η ΕΠΟ? Ποιος την πλήρωσε? Γιατί ξέρετε, δεν είναι ένα κατοστάρικο, δύο κατοστάρικα. Σύνολο έρχεται κάπου 2.000 αυτή η διαιτησία λοιπόν κτλ. Ο κύριος Ζαχαριάδης με την παρέα του. Ποιος τα πλήρωσε αυτά? Κι άλλη ζημιά από εκεί. Δηλαδή, σαν να πληρώνουμε ένα πρόστιμο. Σαν να πετάξαμε λοιπόν μια φωτοβολίδα μέσα. Ωραία λοιπόν. Ωραία. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Αυτά τώρα να σας πω κάτι, ότι για τον Ζαχαριάδη, μια και τον αναφέραμε, τώρα είπαμε. Μπόρεσε λοιπόν ο άνθρωπος να δώσει και τον πεναλτάκι, να τελειώσει η δουλειά, να πάει να ησυχάσουν όλα. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, αυτά δίνονται, δεν δίνονται, αλλά και να το έδινε, δεν του έλεγε κανένας τίποτα. Έτσι, μπορούσε να αφήσει όμως και το offside το οποίο έκοψε
που γίνανε, κατέβηναν λοιπόν οι Κερκυραίοι, οι Φουρτσόδοι και τα λοιπά να μας βάλουν το δεύτερο γκολ, μπορούσε να το αφήσει και να γίνει, κάποια άλλη ζημιά. Δεν το αφήσει. Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε λοιπόν τον Ζαχαριάδη και ας προσέχουμε καλύτερα το πώς αγωνιζόμαστε και αν βάζουμε γκολ Παλικαρίσια. Τώρα εντάξει, στους 93, ένα μπέρα στους 94, δεν θα μας άρεγε. Θα μας άρεγε εμάς λοιπόν να μας το δουν εις βάρος. Δεν θα μας άρεγε. Έτσι θα λέγαμε, α, το έδωσε μπέρα στο 94, λοιπόν, μπορεί λοιπόν να το καλύψει κτλ. Δεν μπορούσε. Αυτά όσον αφορά τώρα για το... Να σας πω κάτι. Ο Κοντονής, παιδιά, υπάρχει μια περίπτωση, υπάρχει τώρα, μου λέει ο Κώστας εδώ, ότι το σκέπτεται καλά, ότι εκτός να αφήσει λοιπόν τις ελληνικές ομάδες ακόμα και εκτός Ευρώπης. Να αφήσει τις ελληνικές ομάδες. Σήμερα λοιπόν είχε μια συνάντηση με τον Πλατινί και ήταν αυτό το σκεπτικό του. Να αφήσει μια χρονιά τις ελληνικές ομάδες εκτός Ευρώπης για να βάλουν μυαλό. Βέβαια, κάπου λοιπόν τα πράγματα οξυθήκαν όταν ακούσαν εδώ οι υπόλοιποι, μεγάλοι δηλαδή, έτσι. Τι λες τώρα, ρε Καντονή, τι λες ρε Καντονά τώρα, τι λες ρε Καντονά τώρα, μας αφήσει λοιπόν εκτός Ευρώπης, εκτός εκατομμυρίων κτλ. Και θορυβήθηκαν λιγάκι και εντάξει το πήρε πίσω λοιπόν, θα δούμε λοιπόν και τα λοιπά, αν και θα ανοίξουμε τις πόρτες την Κυριακή. Τώρα, να σας πω ότι ο Μαρτίνες έκανε μια δήλωση λοιπόν εκεί στη χώρα του και είπε ότι περνάω πάρα πολύ καλά στο Αγρίνιο, είναι λέει μια ομάδα η οποία έχει μέλλον, είναι μια ομάδα η οποία τα παρέχει όλα και είμαι πάρα πολύ καλά, που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το μόνο το οποίο είπε ότι δεν είμαστε λέει από τις μεγάλες ομάδες, έτσι, μεγάλες. Είδαμε ποια είναι η μεγάλη. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, πάντα είδαμε ποια είναι η μεγάλη. Δεν είμαστε από τις μεγάλες ομάδες, λέει, αλλά που έχουν και πολλούς φιλάθλους, αλλά έχουμε, λέει, τους φιλάθλους που αγαπάνε και τα δίνουν όλα για την ομάδα. Ήταν μια δήλωση την οποία έκανε, όχι εδώ, σε ελληνικό, το έκανε λοιπόν στην πατρίδα του. Τώρα, για τον, μια και είμαστε στο Μαρτίνες, να σας πω σήμερα ότι η Αθηναϊκή Εφημερίδα γράφει ότι ο Μαρτίνες, αυτό που σας έλεγα, τους έχουν πάρει λοιπόν τα μυαλά. Λοιπόν, είναι ο πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού, ο πρώτος στη λίστα του Ολυμπιακού και μετά λέει ακολουθεί, γιατί τον ήξερε και ο Περέιρα, λέει, στην πόρτα. Τον ήξερε και ο Περέιρα στην πόρτα. Ναι, τον ήξερε και ο Περέιρα, λέει, και είναι πρώτος. Και βέβαια έχει και το Ράφαελ. Για το Ράφαελ ήξερε, όχι το Μαρτίνες, το Ράφαελ. Για το Ράφαελ, λέει, τον ήξερε στην πόρτα. Και τον θέλει, λέει, και το Ράφαελ. Να, και ο Ράφαελ τώρα. Έχουμε άλλον τώρα. Πάει, η μισή ομάδα του Παναλικού πάει μεταγραφές, παιδιά. Πάει σε μεταγραφές. Μην περιμένετε να δείτε την ίδια ομάδα που βλέπετε τώρα, να δείτε του χρόνου. Πάει σε μεταγραφές η μισή ομάδα. Ράφαελ. Λοιπόν. Τον πούλησε τον άλλον Ολυμπιακό στο. Ποιον τον πούλησε. Αυτό τον πούλησε τον καλό. Το Σαντάνα. Τερματοφύλακα. τι θα κάνει. Όλο θα του πουλήσει ο χοντρό. Και θα πάρει λοιπόν από εδώ, θα πάρει από εδώ και θα φτιάξει λοιπόν την καινούργια ομάδα. Έτσι είναι. Και βέβαια τώρα θέλει και ο Ολυμπιακό. Άκουσε λοιπόν αυτό, θέλει τον Τζεκουέλα και ο Ολυμπιακό. Θέλει και τον Ετζεγκουέλ. Αφού έχει τον Σαντάνα, τι θες τον Ετζεγκουέλ. Ο Σαντάνα, το ταμπούρλο. τι τον θες τον Ετζεγκουέλ. Λοιπόν, τέσσερα παιχτάκια παιδιά θέλει ο Ολυμπιακός. Αλλά δύο θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά δύο θέλει η ΑΕΚ. Α, εντάξει είμαστε. Λοιπόν, καλά πάμε. Εκείνο το Γοδόη, το πάρε και το Γοδόη. Πάρτε το πακέτο όλο λοιπόν να τελειώνουμε. Πάρε το πακέτο, να μην ο Κουτρουμάνος, ο Κούσας λοιπόν εδώ και τα λοιπά. Να σας πω. Καλογερόπουλος λοιπόν, παιδιά, θα είναι από την Αθήνα, θα είναι ο διαιτητής λοιπόν στο ντέρμπι, το ντέρμπι, εντάξει, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Καλογερόπουλος, στις 7 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι, την Τετάρτη, από τον ΟΤΕ TV και βέβαια με τον Αλεξέ από τη Μυσσηνία θα είναι ο πρώτος βοηθός του και τον Μπεγκερίδη από τη Μακεδονία είναι η βοηθή του κυρίου Καλογερόπουλου, του κυρίου Καλογερόπουλου. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί, να σου πω κάτι κύριε Καλογερόπουλου, ότι 60.000 κόσμο, αν κάνεις φαλτσοσφυρίγματα, δεν θα τον κρατήσεις με τίποτα. Δεν θα τον κρατήσεις με τίποτα. 70.000 κόσμο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, αν κάνεις λοιπόν αυτά τα οποία έκανε ο άλλος στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν θα τον κρατήσεις με τίποτα. Θα σε δέρουν ένα μήνα. Θα σε δέρουν ένα μήνα και μετά θα δεις που θα πάει το ποδόσφαιρο. Έχουμε, πάμε σε ένα βιντεό. Από τον Μπόγια γλιτώσατε μέχρι σήμερα. Από τον τρελό όμως δεν γλιτώνετε. Αχ, μαμά, αυτός χτυπά. Μα καμί. Σιωπή. Μα ξέρετε, εγώ. Ναι, ξέρω. Βρήκε σαν ένα ηλίθιο και θέλεις να το εκμεταλλευτείς. Εγώ, ηλίθιος. Λάθος, βλάκας θέλω να πω. Ώστε θα πουλήσει μάνα στο σπίτι, βρε, για να γίνεις ρεζίλ των σκυλιών. Μα έχω ταλέντο. Σκασμός. Ρεντίκολο.
Λέγε, ρε. Θα τον αφήσει ήσυχο. Θα του πεις ότι το κοροϊδεύεις. Μα ξέ. Λέγε, ρε, θα σε πνίξω. Λέγε, ναι. Λέγε. Αχ, πάλι βαράει. Λέγε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, το κοροϊδεύω, μα αφού είναι ψώνιο. Τ' άκουσες, ρε, μπουμπουνοκέφαλε. Ψώνιο σε είπε. Α, τι με, θα σε σκοτώσω. Σταμάτα. Πάρε στο τηλέφωνο τη μάνα σου. Α, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Κάνε αυτό που σου λέω, ρε, μπράς. Είμαστε απατεώνες. Αχ, έλα, μωρέ. Είμαστε απατεώνες. Τέλος, over. Τέλος, over. Αχ, έλα εδώ εσύ. Εσύ έφαγες καμία. Όχι. Έλα. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφόντι Μολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μία δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539. Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο Κέντρο Εφαρμογής Ακουστικών Βαρικοΐας, Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Σήκω! Ναι, ξενοδοχείο, αλικαρνασός. Ναι, τον κύριο Καραπατσά παρακαλώ, φωνάχτε μου. Περιμένουμε. Ναι. Ναι, κοιμούν εσύ. Ε, τι κάνεις, ρε. Μη μου το λες. Τι σου λέει, ρε. Κάθετε. Ε, όχι, ρε, κοιμούν. Ο μη μου το λες, ρε. Τι σου λέει, ρε. Στάσουτε. Ε, ο μη μου το λες, τίποτα. Τι σου λέει, μωρέ. Κάτσε να ακούσατε. Λέει τίποτα. Όχι, μη μου το λες, μωρέ. Τι σου λέει, ρε. Αλήθεια. Ε, μη μου το λες. Τι σου λέει, ρε. Κάτσετε. Κάτσε να ακούσω. Ναι, ναι. Ο, όχι, όχι τίποτα. Όχι, μη μου το λες. Τι σου είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
Αλλά μια και είμαστε λοιπόν στο θέμα του Μελισσανίδη, να σας πω ότι ο Δέλλας ήδη από σήμερα έβγαλε αποστολή για το παιχνίδι της Τετάρτης. Λοιπόν, Ανέστης, Βούρας, Ανάκογλου, Αραβίδης, λοιπόν, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος, Μάνταλος, Μπακάκης, Ντούνης, Πλατέλας. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, Έλληνες, Ελληνόπουλα, Ελληνόπουλα μέσα η ΑΕΚ, Ελληνόπουλα. Ρόβας, λοιπόν, Σαρής, Σολελίδης, λοιπόν, Τζανετόπουλος, Ντακόλ. Αχα, έχουμε και κανένα ξένο λοιπόν. Έτσι, Γιώχανσον λοιπόν και Μπαρμπόσα είναι η αποστολή της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, από αυτούς θα χρησιμοποιήσει λίγο πολύ έτσι την εντεκάδα την οποία χρησιμοποιεί λίγο πολύ ο Μπάγεβιτς σε όλα τα παιχνίδια της Β' Εθνικής κατηγορίας. Τώρα. Ο Μπάγεβιτς είναι προπονητής. Ποιος είναι. Νόμιζα ότι είναι ο Δέλλας. Εντάξει, μπορεί ο Δέλλας και ο Δέλλας μαζί. Όμικρον έψιλον είναι. Όμικρον έψιλον. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ξέρετε ότι στη Λεωφόρο, παιδιά, για να δεις ένα παιχνίδι, πληρώνεις, παραδείγματος χάρη, 10 ευρώ το εισιτήριο και δίνεις άλλο ένα δεκάρικο, έτσι, για την Παναθηναϊκή Συμμαχία. Πας 20. Το ξέρεις, Κώστασή? Όχι. Να το μάθεις, λοιπόν. Ξέρετε, λοιπόν, ότι στον Ολυμπιακό, για να πάρεις εισιτήριο διαρκείας ή ακόμα και απλό, πρέπει να γίνεις μέλος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, να πάρεις την κάρτα, ε? Να δίνεις λοιπόν 10 ευρώ, κάπου 10-12 ευρώ είναι, να γίνεις μέλος κτλ. Ξέρεις ότι για να πάρεις εισιτήριο για την ομάδα της ΑΕΚ, οποιοδήποτε παιχνίδι ή διαρκεία κτλ, πρέπει να δώσεις και κάτι παραπάνω των οβολών σου λοιπόν για το γήπεδο που θα κατασκευαστεί της ΑΕΚ. Πού θα κατασκευαστεί της ΑΕΚ. Βέβαια λοιπόν. Έτσι έπρεπε να κάνει παραδείγματος χάρη και ο Πανατολικός. Να πει παιδιά, το εισιτήριο κάνει 150 ευρώ, εμένα θα μου δώσετε 140, έτσι, το δεκάρικο θα πάει λοιπόν για τον Ερασιτέχνη Πανετολικό. Έτσι που να μην έχει και αυτός, να έχει μάλλον να συντηρεί τα τμήματά του και να μην είναι συνέχεια με το χέρι απλωμένο λοιπόν στον πρόεδρο του Πανετολικού, δώσε πρόεδρε να πάει εκεί η ομάδα, δώσε να κάνει το ένα. Ένα δεκαρικάκι ή το πολύ πολύ, 10 ο ένας, 10 ο άλλος και τελείωσε. Τώρα, να σας πω, ξέρετε ότι αυτό το περιβόητο γήπεδο, το περιβόητο γήπεδο που έφτιανε ο Πυλαδάκης με υδρότα, με κόπο και τα λοιπά, λοιπόν, βγήκε στο σφυρί, το ξέρετε. Το ξέρετε ότι προχθές βγήκε στο σφυρί το αρένα, το περιβόητο αρένα της Λάρισας. Για 600.000 ευρώ. Συγγνώμη, για 400.000 ευρώ. Είχε πάρει λοιπόν κάποιο δάνειο ο Πυλαδάκης από περάτωσης, γιατί τα υπόλοιπα μάλλον τα πήρε από το ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Και η τράπεζα του έκανε κατάσχεση, παιδιά, στο αρένα. Η τράπεζα του έκανε κατάσχεση στο αρένα. Βγήκε σε πληστηριασμό. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Λίγο πολύ, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός και τα λοιπά. Ποιος θα το πάρει, που λέει ο Κώστας και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάντως βγήκε σε πληστηριασμό. Αν μπορεί να το πάρει κάποιος και να το νοικιάζει μετά στη Λάρισα. Μπορεί να γίνει γι' αυτό. Να το αγοράσει κάποιος και να το νοικιάζει. Να γίνονται παιχνίδια. Το ξέρετε. Να λοιπόν που όλα τα ωραία. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, παιδιά. Πάντως το γήπεδο με 400.000 δεν το παίρνει. Δεν πιστεύω ότι θα βγει όλο το γήπεδο σε 400.000, όλο το γήπεδο. Μπορεί να βγει το μισό, ξέρω εγώ, να βγει το μισό. Θα βγάλει το μισό γήπεδο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι, τώρα τι να πω. Ακούστε τώρα ένα άλλο. Ναι. Ακούστε τώρα να σας πω. Ακούστε τώρα. Λοιπόν, σε μια ομάδα γάμα εθνικής, εκεί κοντά στη Θεσσαλονίκη, γάμα εθνικής, παιδιά, ακούστε γάμα εθνικής λοιπόν. Είχε ωραίο χόρτο, άκου Κώστα, ωραίο χόρτο λοιπόν, και είχε πρασινίσει γύρω-γύρω λοιπόν από τα σύρματα, από τα κάγκελα, είχε πρασινίσει ωραία. Είχε πρασινίσει, πήγε ο φροντιστής ο οποίος ήταν λίγο, εγώ έτσι, δεν καταλάβαινε λοιπόν και πολλά, είχε φτιάσει λακκουβίτσες, τα πότιζε τα δέντρα να μεγαλώσουν. Χθες λοιπόν, προχθές πήγε λοιπόν να παίξουν ένα παιχνίδι, πλακώνει η όπια εκεί, λοιπόν, 4-5 αυτοκίνητα της ασφάλειας, παιδιά. Μπλοκάρουν λοιπόν εκεί τα πάντα και κοιτάνε τι είναι. Χασίς, είχε φυτρώσει. Είχαν λοιπόν να μαστουρώσει όλη η πόλη εκεί. Και όχι μόνο, είπε ο φροντιστής εκεί ότι τα έβλεπα, λέει, πολλές φορές κομμένα, λοιπόν, κλαδεμένα τα δέντρα. Λοιπόν, είχε μαστουρώσει όλη η πόλη, παιδιά, και εκείνος τα φρόντιζε. Τα μεγάλωνε τα δέντρα. Τα μεγάλωνε. 165 δεντρίλια γύρω-γύρω, είχε πρασινίσει το γήπεδο. Τι να, εντάξει, θα μας του ρώνανε, θα πηγαίνανε φίλανε λοιπόν, θα κουβαλιώ, πέρα βρέχει λοιπόν. Έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, να σας πω κάτι, ας φύγουμε λοιπόν, ας γυρίσουμε και λιγάκι
θα πάλι στα δικά μας, ότι ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Παναλλαγικού έβγαλε μια ανακοίνωση και γράφει ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η θύρα 6, είναι λοιπόν λέει φαρσοκομωδία. Εμείς παιδιά δεν τη λέμε φαρσοκομωδία. Εμείς αυτό το πρωτάθλημα το φετινό το λέμε οίκο ανοχής, κοινός μπουρδέλου. Έτσι είναι το πρωτάθλημα. Αυτό το πρωτάθλημα, εάν δεν μπορέσουν λοιπόν αυτοί όλοι που ασχολούνται με την μπάλα να μαζευτούν και να κάνουν λοιπόν να πάρουν αποφάσεις, έτσι θα είναι και του χρόνου. Και μπορώ να σας πω ότι θα είναι και χειρότερα και του χρόνου, εάν δεν πάρουν αποφάσεις. Με το δίκαιο τους λοιπόν οι οργανωμένοι έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση, αγανάκτηση, ανακοίνωση αγανάκτησης, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα μην στα διαβάσω, αλλά το μόνο που λέει είναι φαρσοκομωδία το φετινό πρωτάθλημα. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά για τον τεχνικό της ΣΑΕΚ, τον Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος λέει τα έχει βρει όλα. Τα έχει βρει. Τώρα, μίλω της έρηδος, παιδιά, ο Μαρτίνες. Τα έχει βρει όλα, λέει, με τον μάνατζερ του Μαρτίνες, τον Μπαρτόλο, Άλεξ Ντι Μπαρτόλο. Λοιπόν, τα έχει βρει όλα. Είναι πολύ καλοί φίλοι, λέει, τα έχουν βρει όλα. Και το μόνο που απομένει τώρα είναι να συμφωνήσει, λέει, και ο Πανατολικός, να συμφωνήσει και η ΑΕΚ, αλλά και ο παίχτης, για να γίνει, λέει, τα έχουν βρει. Θέμα χρόνου, λέει, είναι η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Από εκεί ο Ολυμπιακός, λοιπόν, τον έχει στην πρώτη λίστα. Μίλω τη έρηδο. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Παίξε μπάλα, λοιπόν, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Αν μπαίνει μέσα στο γήπεδο και χαζεύει, λοιπόν, και πέρα αρμενίζει, ήρθε λοιπόν το χρονάκι, το έπαιξε ένα χρονάκι μπάλα, έγινε. Έτσι είναι. Τώρα, ο Σούλης Παπαδόπουλος, ακούστε τώρα, αυτό είναι παιδί, ρε παιδί μου, δεν μένει χωρίς δουλειά. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνει ο Σούλης λοιπόν να το διώξει μια ομάδα, βρίσκει αμέσως κόστη. Αμέσως τη δουλειά. Αμέσως βρήκε δουλειά στη Λάρισα. Και πού στη Λάρισα, η οποία πάει και στα μπαράζ. Είναι έτοιμη να μπει στα μπαράζ. Η Λάρισα. Και λέει, ακούστε τώρα, θέλουμε 5 νίκες, λέει, και να πούμε στα μπαράζ. Έχεις 5 νίκες να δώσουμε στο. Έχει 5 νίκες. Α, να δώσουμε λοιπόν στο Σούλη. 5 νίκες λοιπόν να πει. Θα πάει στον Αστόπουλο. Στον Αστόπουλο. Λοιπόν, 5 νίκες λοιπόν θέλει ο Σούλης να μπει στα μπαράζ. Να είναι λοιπόν. Εντάξει, Σούλη μου, εντάξει, θα τα πάρει και αυτά. Πάμε τώρα και λίγο στην β' εθνική κατηγορία. Έτσι, να μην τον έχω πει. Μην σα κουράζω. Οι ρίζες μας, παιδιά. Έτσι, πολλά χρόνια στην β' εθνική κατηγορία. Να μην τα ξεχνάμε. Ο Ηρακλής βέβαια. Βασιλιάς των βασιλέων, ειδικά στον Βορρά, έτσι. Ηρακλής λοιπόν 51 βαθμούς, μεγάλη διαφορά με την ομάδα της Λαμίας, και αν μπορέσει και πάρει κάτι βαθμούς ακόμα, θα πάρει και μεγάλο μπόνους, ασφαλώς θα είναι η ομάδα λοιπόν κατευθείαν για την Α' εθνική κατηγορία. Κόσμο έχει, γήπεδο έχει, λοιπόν αν προσέξουν λίγο, γιατί ο Ηρακλής παιδιά πάσχει από παράγοντες. Πάσχει από παράγοντες. Δεν πάσχει ούτε από γήπεδο, ούτε από κόσμο κτλ. Αυτούς τους έχει. Από παράγοντες πάσχει μια ζωή. Κάθε λίγο και λιγάκι, τα προεδρία τους προδίδουν αυτή την ομάδα ή ασφαλώς μπαίνουν ότι θα τη βγάλουν τζαμπέ και τελικά μόλις έχουν να πληρώσουν την κουπανάνε. Ηρακλής λοιπόν 51 βαθμούς, Λαμία 41, Ολυμπιακός Βόλου 36, Ζάκυνθος 34. Καλά, μην περιμένετε τη Ζάκυνθο, θα την πετάξουν έξω τη Ζάκυνθο, θα περάσει η Λάρισα λοιπόν. Η Λάρισα με 33 βαθμούς. Τα παιχνίδια βέβαια ήταν Λαμία Ζάκυνθος 2-1, Τύρναβος Ολυμπιακός 0-0, Εγινιακός Πιερικός σε ένα βούρκο. Σε ένα βούρκο, όπως σας είπα, μπήκαν 22 ποδοσφαιριστές με άσπρες φανέλες, οι 11 και άλλοι κυτρινόμαυροι, και βγήκαν παιδιά λασπωμένοι σαν γουρούνια έξω. Σαν γουρούνια. Αλλά εκεί γίνονται τα παιχνίδια. Μόνο ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Δεν πάει να μην παίξει γι' αυτός. 1-1 λοιπόν, Ηρακλής Καρδίτσα 2-0 και Αγροτικός Φωκικός 1-0. Ενώ στο Νότο είχαμε λοιπόν τη νίκη της ΑΕΚ με την Ερμιονίδα 4-0. Τα Ψαχνά κέρδισαν το Φωστήρα 4-2. Η Καλυθέα κέρδισε την Παναχαϊκή με 2-1. Φωνάζει πάλι ο Κούγιες. Χανιά λοιπόν Απόλλωνας 0-0. Το έχει λοιπόν η μοίρα του στα Χανιά με τον Απόλλωνα, βρίσκονται τώρα τα τελευταία παιχνίδια, έχουν λοιπόν συνέχεια μεταξύ τους παίζουν, μία κύπελο, μία πρωτάθλημα, 0-0 λοιπόν και Αχαρναϊκός Αίγιο 0-1. Η ΑΕΚ με 53 βαθμούς, Παναχαϊκή 41, παίρνει τον πόνους η ΑΕΚ, Απόλλων 40 και Αίγιο που πέρασε την τέταρτη θέση με 32 βαθμούς. Αυτά τώρα όσον αφορά για τις ομάδες της Β' εθνικής κατηγορίας. Βέβαια εμείς να πούμε ότι έχουμε και πρωτάθλημα, μάλλον για μια ακόμα αγωνιστική έχουμε πρωτάθλημα Α' εθνικής κατηγορίας. Το Σάββατο παίζουμε και μετά το κλείνουμε το μαγαζί. Παιδιά πάμε για μπάνια. Καλό Πάσχα που λέμε. Καλά κρασιά.
Πάμε λοιπόν για του χρόνου μετά. Είχαμε λοιπόν αυτή την αγωνιστική δοκίμη ναύπακτος 1-7 με το σκορ το παίξανε. Είπαμε να παίξουμε απέξουμε μπορεί να πηγαίνει μέχρι τα 7 και τελειώνουμε. Yeah. Λοιπόν, 1-7 ακούστε λοιπόν. Δόξα Αντήριο 2-0. Αγγελόκαστρο Αιμισολογείο 0-2. Όμηρο Σταμνά 3-1. Ευηνοχώρη Ετωλικό 1-0. Γαβρολίμνη Φλόγα 0-4 και Θέρμο Πανετόλιο 3-0. Αυτό το παιχνίδι όμως άνευ αγώνων, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το Πανετόλιο πλέον δεν κατεβαίνει. Δεν κατεβαίνει και η ΑΕΜ με 65 βαθμούς στην πρώτη θέση, 63 βαθμούς είναι ο Όμηρος, 60 βαθμούς είναι Άφακτος, 51 βαθμούς η Φλόγα, το Θέρμο με 39, 32 είναι το Δοκίμι, 31 είναι το Αντήριο με τη Γαβρολίμνη και 29 είναι το Αγγελόκαστρο. Τώρα παιδιά, να σας πω ότι εδώ θα γίνει μεγάλη μάχη στις τελευταίες θέσεις. Μεγάλη μάχη στις τελευταίες θέσεις. Τώρα η Δόξα Κεντρωρίου θέλει ένα βαθμό, παίζουν την Κυριακή, μάλλον το Σάββατο θα σας πω πώς είναι τα παιχνίδια, ακούστε τώρα. Λοιπόν, έχουμε Γαβρολίμνη Δοκίμη, δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό το παιχνίδι. Φλόγα Όμηρος, δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό το παιχνίδι. Άρης Αγγελόκαστρο, εδώ ενδιαφέρεται οπωσδήποτε ο Άρης Ετωλικού να πάρει το παιχνίδι, αν θέλει λοιπόν να αποφύγει τα περιβόητα αυτά μπαράζ και τον υποβιβασμό. Έχουμε το Σταμνά Δόξα, ντέρμπι λοιπόν, ντέρμπι ουραγών όπως λέμε, εδώ λοιπόν και οι δύο ομάδες θέλουν τους βαθμούς, ο ένας βέβαια να αποφύγει τα μπαράζ και ο άλλος να αποφύγει τον υποβιβασμό. ΑΕΜ Φλόγα, δεν χρειάζεται τίποτα, η τετράδα πλέον είναι καθορισμένη και ένα Παχτιακός Αντήριο, ούτε αυτό το παιχνίδι χρειάζεται. Τώρα παιδιά είπαμε, τελειώνουμε το Σάββατο και από εκεί και πέρα πάμε λοιπόν στα περιβόητα αυτά μπαράζ. Τα περιβόητα αυτά μπαράζ, αν τελειώσουν όπως έχουν οι ομάδες, θα πάμε πρώτη αγωνιστική ΑΕΜ Μεσολογγίου Ναύπακτος, Φλόγα Όμηρος. Τη δεύτερη αγωνιστική Όμηρος ΑΕΜ Μεσολογγίου Ναύπακτος Φλόγα. Την τρίτη αγωνιστική έχουμε Φλόγα ΑΕΜ και Ναυπακτιακός Όμηρος. Και βέβαια το δεύτερο γύρο είναι αντίστροφα τα παιχνίδια. Όσον αφορά τώρα για τους σκόρερ, να πούμε ότι ο Πιστιώλης της Ναυπάκτου έχει πετύχει 23 γκολ με αυτά τα οποία πέτυχε προχθές το Σάββατο. Ο Γκάτσης της ΑΕΜ Μεσολογγίου με 22. Γίνεται μια μάχη εδώ για το ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ λοιπόν στην Α-εθνική κατηγορία και θα το αποδείξουν βέβαια το Σάββατο αυτό ποιος θα τερματίσει και πρώτος σκόρερ. Έχουμε μια διαφορά ενός τέρματος. Γκάτσης λοιπόν 22. 13 γκολ έχει βάλει ο Λαγός του από τον Όμηρο. 11 βαθμούς είναι ο Καβαλάρης επίσης από τον Όμηρο. 10 γκολ έχει βάλει ο Αλεξόπουλος. Και ο Μπουρσάη της Ναυπάκτου 10 γκολ. Αυτοί λοιπόν είναι οι σκόρε που όπως είπαμε το μόνο που παίζει είναι στην πρώτη θέση. Έτσι, στην πρώτη θέση. Τώρα, σας είπα για το πόσο έχασε. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα βιντεάκι. Κώστα, έχουμε ένα βιντεάκι να δείτε ένα γκολ το οποίο επιτυχαίνει υποβροχή τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα. Εδώ φτάσαμε λοιπόν, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Απλά πριν κλείσω να σας βάλω και ένα quiz, να ξέρετε ποιος ποδοσφαιριστής λοιπόν με 150 ευρουδάκια έβγαλε 2.500 ευρώ από τουρκικά παιχνίδια. Από τουρκικά παιχνίδια, 2.500 ευρώ κόστα, από 150 ευρουδάκια, ποδοσφαιριστής έτσι. Λοιπόν, να μην το πούμε ποιος είναι τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Εδώ από τον τόπο μας είναι. Λοιπόν, να είστε καλά.
Να είστε καλά λοιπόν από μένα και τον Κώστα Τσιρόνι. Μαζί θα τα πούμε βέβαια την Τετάρτη, κανονικά την Τετάρτη. Παρόλο που έχει το παιχνίδι, εμείς θα είμαστε κανονικά. Εδώ λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την εκπομπή κανονικά. Ό,τι δρόμοι, ό,τι υπάρχουν μέχρι την Τετάρτη, εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Δεν αλλάζουμε εμείς, δεν φεύγουμε. Παιχνίδι, παιχνίδι. Εμάς μετά, μόλις τελειώσει το παιχνίδι του ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, καπάκι θα είμαστε δικιά μας εκπομπή. Να είστε καλά λοιπόν, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Έτσι, καλή εβδομάδα και. Ας ηρεμήσουμε λιγάκι, ας αφήσουμε λοιπόν την ομάδα να συνέλθει μετά την ήττα την οποία είχαμε αυτή την αγωνιστική, να προετοιμαστεί όσο μπορεί πιο καλύτερα για τα επόμενα παιχνίδια, γιατί το ξαναλέμε και πάλι ότι η επόμενη εβδομάδα είναι γοργοθάς για την ομάδα του Πανατολικού. Έχουμε λοιπόν Γιάννενα, Ξάνθη και Λεβαδιακό στην έδρα μας. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και από μένα και από τον Κώστα Τσιρόνι.